Εντάξει, Αντώνη, καλημέρα. Δικαίωμα μας είναι, μαγώνες καταργιέται. Δημόρφος δεν είναι, τον ΣΕΠΑ να πουλιέται. Δικαίωμα μας είναι, μαγώνες καταργιέται. Σαν περιφερειακή ενότητα, εάν κάναμε κάπου κάποιο λάθος, εγώ θα παραιτηθώ σήμερα. Πέστε μου αν κάτι δεν κάναμε, που θα έπρεπε να κάνουμε. Από την άλλη όμως, κάποιοι από την κεντρική διοίκηση πρέπει να το καταλάβουν ότι τα παιδιά των πόλεων και των μεγάλων πόλεων είναι εξοικειωμένα με τη συγκοινωνία. Δεν ζουν στα χωριά, όχι μόνο τα δικά μας, για να δούνε αυτά που ψήφισαν για την πρωτοβάθμια τα 1200 μέτρα, πώς πάει το παιδί και από ποιους δρόμους και τι κινδύνους μπορεί να έχει. Αν μην πάμε στη δευτεροβάθμια, στα 3000 μέτρα που είναι γνωστά και κάθε μέρα τα έχουμε. Παιδιά, εγώ δεν το συζητώ ότι είμαι μαζί σας και δεν είναι λόγια κολλαγία, αλλά μαζί σας που θέλετε. Απάντηση του Κοινοβουλίου μετά από επερώτηση βουλευτών για τις μεταφορές στην Μαφία, που μας παραπέμπουν ότι η μεταφορά μαζικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας αποτελεί αρμοδιότητα των περιφερειών. Σας την καταθέτουμε. Παιδιά, δεν είναι έτσι. Εγώ θα το ξαναπώ, είμαστε διεκπεραιωτές. Ο διαγωνισμός, ο πρόχειρος είναι σε εξέλιξη. Τα παιδιά μας ανέβουν στον χώρο ευθύνη σας. Εάν η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα είχε το δικαίωμα για να βάλει από τον όποιο κωδικό, αν είχε λεφτά και μπορούσε να κάνει την όποια έξτρα μεταφορά, να είστε σίγουροι ότι θα γινόταν από πριν. Ξέρετε ότι και με προσωπική, όχι παρέμβαση, παρακαλυτό δικό μου προς τις μεταφορές, τα κτέλα αστικά και υπεραστικά, κάνανε κάποια έξτρα δρομολόγια. Αυτό δεν είναι λύση. Μας συνερίζεστε την κλαβή αγωνίας μας. Ζητούμε, βάλτε θέμα στην περιφέρεια να βγει ψήφισμα υπέρ των εκκλημάτων μας, ώστε να δοθεί λύση από την κεντρική εξουσία. Βεβαίως και θα το κάνω, και νωρίτερα ήμασταν όλοι μαζί με τον Υπουργό από το θέσετε τα αιτήματα, τα ερωτήματα, και όταν ο Υπουργός Μεταφορών σας είπε ότι και εγώ κάνω παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, που έκανα και εγώ προσωπικά μέσα στο Υπουργείο, από εκεί και πέρα, ρε παιδιά, τι να πω εγώ, πέστε μου. Πέστε μου κάτι που δεν κάναμε. Πρέπει να δείτε, να το κάνω. Να αυτά τα παιδιά, αυτούς τους γονείς. Τι φταίνε τα παιδιά όμως. Τι φταίνε αυτά τα παιδιά. Και οι γονείς. Κάποιοι, ναι, το έχω ξαναπεί, μην γίνει κάτι. Αυτό και δεν θέλω ούτε στον καλό να το βάλω για να το καταλάβω. Να μην γίνει, γιατί κουτάλι ποιος θα αναλάβει την ευθύνη.
Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μας επιτρέπουν, δεν μπορούμε, παιδιά. Είναι δημοσιογράφοι εδώ, ακούνε. Λεωφορεία ο Δήμος, γιατί δεν παίρνει να μετακινεί τα παιδιά μας. Πού είναι αυτά τα λεωφορεία που ήτανε. Παιδιά, το τι κάνουν οι Δήμοι. Παιδιά, δεν έχω το δικαίωμα. Όποιος αυτήν τη θέση είναι, είναι γιατί, για να εφαρμόσει τον νόμο. Εντάξει, δυστυχώς ο νόμος ξέρετε τι λέει. Τι μπορούμε. Από ό,τι ξέρετε, η Ομοσπονδία Γονέων του Νομού. Ο αρμόδιος για εμάς ποιος είναι δηλαδή, εσείς λέτε αρμόδιος. Η κεντρική διοίκηση. Ωραία, δώστε μας μια λύση το πώς μπορούμε εμείς να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Αύριο μεθαύριο θα είναι τα παιδιά των παιδιών σας. Θέλετε να έρθω μαζί σας τώρα που θα πάτε. Θέλετε να πάμε μαζί. Στα βουλευτικά γραφεία θέλετε να πάμε μαζί στα Υπουργεία, όπου καλεστώ θα είμαι και δεν θα κρυφτώ. Δεν θέλουμε να έρθετε μαζί μας, θέλουμε άμεσα να βρεθεί μια λύση για τα παιδιά μας. Τα σχολεία μας είναι κλειστά, τρίτη μέρα σήμερα. Και αν λέτε ότι εσείς συμφωνείς, μόνο εσείς. Και εγώ το θέλω, παιδιά. Αν δεν είσαστε εσείς αρμόδιοι, πώς είναι αρμόδιοι. Η κεντρική διοίκηση. Πρέπει να πάμε δηλαδή όλοι στην κεντρική διοίκηση. Εμείς πήγαμε και δεν πήγε μόνο η μαθία. Πανελλαδικά πήγανε, όλοι οι αντιπεριφερειάρχες πήγανε, οι περιφερειάρχες, επιστολές στάθηκαν τα πάντα. Οδηγήστε μας, εμείς δεν είμαστε απέναντί σας. Αλλά το πρόβλημα όπως το βρίσκουμε εμείς μπροστά σήμερα, αύριο να το βρουν τα παιδιά των παιδιών σας, σας ξαναλέω. Πείτε μας τι πρέπει να κάνουμε για να δώσουμε λύσεις. Όταν εσείς δηλώνετε αναρμόδιος... Να αλλάξει η ΚΙΑ. Κοινή υπουργική απόφαση. Και για το 90 λεπτό και... Για τα χιλιόμετρα. Αυτή την υπογραφή ποιος μπορεί να τη βάλει για να αλλάξει η ΚΙΑ. Για να κοινή υπουργική απόφαση. Πρέπει να περάσει, να ψηφιστεί μέσα να ψηφιστεί. Από το ελληνικό κοινό. Αυτό δεν ψηφίστηκε όμως, κύριε. Να πιέσετε. 17 Ιουνίου που κλείνανε τα σχολεία. Και πριν ένα μήνα αυτό μας είπατε, ότι είναι υπουργική απόφαση, αλλά απόφαση δεν βλέπουμε. Πρέπει να αλλάξει, παιδί. Πρέπει να πιέσετε. Πιέζουμε. Κυρία, ποιος θα ήθελε να υπάρχει, όχι εδώ τώρα. Για μένα αυτό δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι αυτό, τα παιδιά. Έτσι, τα παιδιά. Ποιος θα ήθελε να υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κανένας δεν το θέλει. Ήδη κρατάμε τρεις μέρες και προχωράνε μακριά τα παιδιά. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Δεν μπορείτε συστατευμένα όλες ίδιος... οι αντιπεριφέρειες, θα μ' ακούσετε λίγο. Όλες οι αντιπεριφέρειες να πάρετε μια απόφαση και να πείτε είμαστε στο πλευρό των γονιών. Δεν θα κλείσουν οι γονείς στα σχολεία. Θα τα κλείσετε εσείς γιατί είναι επικίνδυνο. Είμαι από το μουσικό σχολείο. Τα παιδιά από το πανόραμα κατεβαίνουν με όργανα που στοιχίζουν 2 και 3 χιλιάρικα στην πλάτη. Με επικίνδυνοτητα τεράστια. Να τους κλέψουν, να τους πατήσουν αυτοκίνητα σε έναν δρόμο που δεν έχει πεζοδρόμια. Πείτε μου η δικιά μου θέση σαν μάνα ποια είναι όταν θα συμβεί κάτι. Τι θα γυρίσω να πω εγώ στους γονείς που αντιπροσωπεύω. Τι θα γυρίσετε να πείτε εσείς σαν περιφερειάρχης σε όλους τους γονείς που είναι εδώ. Δεν θα περιμένουμε να συμβεί. Κάντε κάτι τώρα. Ο λαός της Συμμαθίας σας επέλεξε... Για λόγους κόστους. Πριν από χρόνια το κάνατε αυτό. Συμβουλεύσατε τα σχολεία για λόγους κόστους. Σήμερα για λόγους κόστους σταματάτε τις μεταφορές των παιδιών. Αύριο τι θα σταματήσετε. Τα σχολεία τα ίδια. Να καταργήσουμε και τα σχολεία. Δηλαδή αν δεν μας αντιπαρασταθείτε εσείς, δεν έχουμε άλλο δρόμο. Άλλο δρόμο, αύριο αυτά τα παιδιά θα γίνουν αναρχικοί. Θα γίνουν αντιεξουσιαστές και θα φταίτε εσείς. Δεν θα φταίμε εμείς. Δεν έχει άλλο τρόπο. Αν εσείς δεν συμπαρασταθείτε με την πολιτική σας θέση, δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Σαν γονέας, το παιδί μου είναι στο νηπιαγωγείο. Δεν μπορεί να περιμένει 2 ώρες το μεσημέρι. Δεν γίνεται αυτό. Είναι απάνθρωπο. Μιλάμε πρέπει για να περιμένει 2 ώρες πριν και 2 ώρες μετά το σχολείο του για να επιστρέψει στο σπίτι του. Είναι τραγικό να γίνεται αυτό. Το επόμενο είναι να του καταργήσετε το σχολείο. Αν πρέπει να ανοίξουμε δρόμο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, αυτό κάνουμε. Ανοίγουμε δρόμο στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, να πάρουν πελάτες δηλαδή από τα δημόσια σχολεία για να ανέβει το ιδιωτικό κεφάλαιο. Αυτό θα πρέπει να γίνει.
Αν είναι αυτή η οδηγία και αυτό πρέπει να κάνετε, αυτό σας έχουν πει να κάνετε τέλος πάντων, διαλέξτε δρόμο. Ακούστε, είμαι εμάς, είμαι αυτούς, δεν έχει άλλο. Αλλά σας παρακαλώ, δεν είμαι από αυτούς που θα μου πούνε τι θα κάνω. Συγγνώμη, δεν θέλω να σας κατηγορήσω αυτό. Δεν το κάνει κανένας κατηγορήσω, αλλά καταλαβαίνετε τα καλά και στο δικαίωμα. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι εσείς αντιπροσωπεύετε κάτι συγκεκριμένο, αλλά θέλοντας και μη, από τη στιγμή που δεν περνάει αυτό το οποίο εσείς δηλώνετε σήμερα ότι είναι δίκαιο, είστε μαζί με τους άλλους. Δεν γίνεται. Διαλέγετε στρατεύοδο. Πού θέλετε να είμαι μαζί σας? Εάν κρυφτώ, εάν δεν μιλήσω στον όποιο υπουργό, πού νομίζετε εσείς, τον ίδιο τον πρωθυπουργό? Όχι, εσείς να κάνεις σύστημα η περιφέρεια, γιατί αυτά τα κάναμε, υπέρ των ετοιμάτων μας. Αυτά τα κάναμε πριν. Γιατί το αποφεύγετε αυτό σαν διάλογο με το λιβάνι? Και η μεταφορά, θα πρέπει να τελειώνει από πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι για τον επόμενο χρόνο. Έτσι, μα είναι χρόνιο το πρόβλημα, αλλά δεν είναι τωρινό. Μαζευτείτε όλοι οι αντιπεριφερειάρχες μαζί με τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και βγάλτε ένα ψήφισμα ότι δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Ξέρετε πολύ καλά. Εσείς θα συμπαρασταθείτε δηλαδή μαζί μας. Δεν το κάναμε. Επίσημα. Δεν το κάναμε. Να συνεχίσουμε να έχουμε κλειστά τα σχολεία. Είμαστε σε παόριστο αποχή με απόφαση της Ομοσπονδίας Γονέων. Να συνεχίσουμε να έχουμε κλειστά τα σχολεία. Είμαι παιδιά. Μπορώ να μην είμαι με τα παιδιά. Δείξτε το με πράξεις όμως. Δείξτε το με πράξεις. Είναι δυνατόν να έχω κάτι επιπλέον. Ήρθαμε πριν μια εβδομάδα, μας είπε ότι βρέθηκε λύση. Πού είναι η λύση? Πέρασαν 15 μέρες. Πού είναι η λύση? Απεριζόμαστε. Δεν βρέθηκε λύση για το 90 λεπτό. Δεν βρέθηκε. Μην παραφράζετε αυτά που είπαμε πριν. Μας είπατε ότι βρέθηκε λύση για όλα τα άλλα. Έχει υπογραφεί σύμβαση για τις μεταφορές. Δυστυχώς το έχω ξαναπεί ότι την απάντηση του Κοινοβουλίου ελλείψεις υπάρχουν. Παραλήψεις γίνανε. Και αν κάποιοι θέλαν να βοηθήσουν, 1200 μέτρα θέλαν και βρήκαν 800, ας γράφανε 1200 ποινή. Να πω είναι ότι δυστυχώς για άλλη μια φορά είδαμε το πρόβλημα που παραμένει από την αρχή, από το ξεκίνημα το σχολείο μέχρι σήμερα, που θα έπρεπε να έχει λυθεί από την κεντρική διοίκηση πριν το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, και δυστυχώς παραμένει και δεν βλέπω να λύνεται, όχι μόνο εγώ και εσείς όλοι το γνωρίζετε, αν δεν αλλάξει η ΚΙΑ, η κοινή υπουργική απόφαση. Δεν είναι απόφαση ούτε Δήμου, ούτε Περιφέρειας, ούτε Αντιπεριφέρειας, είναι της κεντρικής διοίκησης. Εμείς από την πλευρά μας ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε και δεν σταματάμε, συνεχίζουμε, αλλά η λύση θα δοθεί μόνο κάτω από την κεντρική διοίκηση. Θα καταθέσετε Δευτέρα στο Περιφερειακό Συμβούλιο προημερήσεις διάταξης κάτι, ψήφισμα, τι ακριβώς? Είμαι υποχρεωμένος, γιατί αυτό που έγινε σήμερα εδώ στο νομό μας, στην πόλη μας, εδώ στην αντιπεριφέρεια, είδατε τόσο μαθητόκοσμο, είδατε γονείς, τόσους που δώσανε ψήφισμα, δεν μπορώ να μην το βάλω. Και αν δεν το βάλουν εκεί προημερησίας, δεν συζητηθεί. Εγώ είπα κάτι ότι αν κάτι κάποιος νομίζει ότι δεν έκανα καλά, θα αποχωρήσω από τη θέση που είμαι. Έτσι και τη Δευτέρα, αν δεν το βάλουν, εγώ πλέον δεν κάνω για αντιπεριφερειάρχης. Οι γονείς λένε ότι και την άλλη τη βδομάδα θα είναι κλειστά τα σχολεία, πάνε για απεργία διαρκείας. Αυτή είναι απόφαση άλλων, όχι δική μου.